ακούτε στη σημερινή διαδικτυακή ενημέρωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ονομάζομαι Ντέπι Φτανού και είμαι σύμβουλος εισδοχής. Η σημερινή παρουσίαση αφορά τη γνωριμία σας με την επιτυχία ή ακόμη καλύτερα με τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι πρόεδροι των διαφορών τμήματων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων θα βρίσκονται στη συνέχεια κοντά μας, ώστε να δούμε αναλυτικότερα τόσο τα προγράμματα που προσφέρει η Σχολή, όσο και τις προοπτικές μιας διεθνούς καριέρας. Την ομάδα αυτή θα πλαισιώνουν φοιτητές και απόφοιτοι της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τη δική τους φοιτητική εμπειρία. Πριν όμως περάσουμε σε αυτά, θα προηγηθεί μια σύντομη γενική παρουσίαση που αφορά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σπουδάζω στην Κύπρο, λοιπόν, σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η παρουσίαση βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες που αφορούν τους κυριότερους λόγους για να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αρχίζοντας με τον πρώτο πυλώνα, θα μιλήσουμε με αριθμούς. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, λοιπόν, κατατάσσεται στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, ενώ κατέχει την 8η θέση ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπετε και το χάρτη κατάταξης των διαφόρων πανεπιστημίων. Και αφού η μερίδα μας σήμερα αφορά τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την πρωτιά που έχουμε σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων. Όσο αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων, όλα τα προγράμματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επίπεδου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι διαπιστευμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι αναγνωρισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Προχωρώντας στο δεύτερο πυλώνα, θα γνωρίσουμε τα προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μιας και εδώ μπορεί να σπουδάσει κανείς την πρώτη του επιλογή. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 100 και πλέον προγράμματα σπουδών σε 6 σχολές και 18 τμήματα. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τις διαπανεπιστημιακές συνεργασίες του Πανεπιστημίου μας με κορυφαία παγκόσμια και ελληνικά πανεπιστήμια, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το St. George University of London. Και φυσικά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί την ιδανική επιλογή των φοιτητών από Κύπρο και Ελλάδα για σπουδές. Οι λόγοι ή πιο κάτω. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο με κύρια γλώσσα διδασκαλία στην Αγγλική. Ωστόσο, πολλά από τα προγράμματά μας προσφέρονται και στα ελληνικά. Δεν είναι περιττό να αναφέρουμε το ότι οι περισσότεροι Έλληνες σπουδάζουν στο UNIC παρά σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδας. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια μπορούμε δίπλα να δούμε και τα δημοφιλή προγράμματα ανάμεσα στους φοιτητές από Κύπρο και Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει χαμηλή αναλογία φοιτητών καθηγητών. Διαθέτουμε μικρά τμήματα έτσι ώστε ο καθηγητής να έχει πιο προσωπική επαφή με τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ενώ υπάρχει συνεχής ακαδημαϊκή στήριξη για τη διασφάλιση της επιτυχίας των φοιτητών. Παρέχουμε κέντρο επιτυχημένης σταδιοδρομίας για τη βοήθεια στην εξέβρεση εργασίας και προσφέρουμε το Άριστον τεστ, ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για την επιλογή της καριέρας που ταιριάζει στην κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά. Όσο αφορά τις υποδομές εκπαίδευσης, μιλάμε για εγκαταστάσεις αιχμής. Μιλάμε για μία πανεπιστημιούπολη. Κοντά μας θα βρείτε την τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στην Κύπρο, μία εκτεταμένη εργαστηριακή υποδομή και φυσικά πλήρως εξοπλισμένο στούντιο τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής παραγωγής. Όσο αφορά τώρα τα κριτήρια εισδοχής για τα προπτυχιακά προγράμματα, να πούμε για αρχή ότι δεν υπάρχουν εξετάσεις πρόσβασης. Ως ελάχιστα κριτήρια εισδοχής για όλα τα προγράμματα είναι το αναγνωρισμένο απολυτήριο λυκείου ή και τεχνικής σχολής και το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, κάτι το οποίο ωστόσο δεν είναι προαπαιτούμενο προσόν. Κάποια προγράμματα όπως ο χορός, η μουσική, η φαρμακευτική αλλά και η ιατρική έχουν κάποια πρόσθετα κριτήρια εισδοχής, τα οποία μπορούμε να δούμε και στη συνέχεια. Και περνάμε στον τρίτο πυλώνα.
και θα σταθούμε λίγο στο πόσο έξυπνη επένδυση είναι για το μέλλον του κάθε φοιτητή η επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το κόστος σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δίδακτρα, το κόστος διαμονής και διατροφής, καθώς και άλλα βασικά έξοδα ζωής, είναι σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό κόστος φοίτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, είναι χαμηλότερο από το συνολικό κόστος φοίτησης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε ένα διάγραμμα που αφορά το συνολικό ετήσιο κόστος φοίτησης σε Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα σε Λονδίνο, σε Ολλανδία και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μπορείτε να δείτε τους αριθμούς και μόνοι σας. Δεν θα σταθούμε μόνο στους οικονομικούς παράγοντες, γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι που το Πανεπιστήμιο μας αποτελεί μια έξυπνη επένδυση. Οι προπτυχιακοί φοιτητές αποφοιτούν μέσα σε 4 χρόνια σε πολύ ψηλό ποσοστό, ενώ σε Ολλανδικά Πανεπιστήμια, στατιστικά 1 στους 3 προπτυχιακούς φοιτητές εγκαταλείπουν μετά το πρώτο έτος. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας επίσης στεγάζονται σε κορυφές και πλήρως εξοπλισμένες φοιτητικές εστίες, κάτι που θα δούμε και στη συνέχεια, ενώ σε Ολλανδικά Πανεπιστήμια οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν από μόνοι τους τη διαμονή τους και σε πολλές περιπτώσεις η διαμονή μπορεί να απέχει μέχρι και 60 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Πανεπιστημίου πόλη. Κοντά μας τις φοιτητικές εστίες θα τις βρείτε σε απόσταση αναπνοής. Όσο αφορά τις υποτροφίες και την οικονομική βοήθεια, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες και άλλου είδους οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές υπό διάφορες μορφές, όπως είναι οι υποτροφίες ακαδημαϊκής επίδοσης, οι αθλητικές υποτροφίες, η ακαδημαϊκή οικογένεια, η οικονομική στήριξη και φυσικά προσφέρουμε απασχόληση και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και τι θα ήταν τα φοιτητικά χρόνια και κάποιο πανεπιστήμιο χωρίς μια ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία, χωρίς μια πλούσια φοιτητική ζωή. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπετε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη. Μια σύγχρονη πανεπιστημιούπολη με 20 κτίρια, κορυφαίες φοιτητικές εστίες, περισσότερα από 70 εστιατόρια, καταστήματα και χώρους εστίασης. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από τις διάφορες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Αυτό θα το προσπεράσω για να σταθώ λίγο εδώ. Six, U και Triangle. Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές ότι μια εικόνα 1000 λέξεις. Είναι ίσως οι καλύτερες φοιτητικές εστίες στην Ευρώπη, πραγματικά. Οι φοιτητικές εστίες του UNIC επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φοιτητικής διαμονής. Παρέχουμε συνολικά 860 δωμάτια σε 3 ξεχωριστά συγκροτήματα εστιών και όλα αυτά 2 λεπτά περπάτημα από τα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου μας. Και αφού μιλάμε για φοιτητική ζωή, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αξέχαστη κοινωνική εμπειρία που χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Προσφέρουμε προγράμματα προσανατολισμού, όπως είναι το Unique September, αλλά και πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως εκδρομές, συναυλίες, φεστιβάλ, διαγωνισμούς, παζαράκια, φοιτητικούς ομίλους και άλλα πολλά. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από το γυμναστήριο του Πανεπιστημίου μας, το UFIT. Και πριν ολοκληρώσουμε με τον πέπτο μας πυλώνα, εδώ θα μιλήσουμε για την προετοιμασία που κάνει το Πανεπιστήμιο μας για μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα, αφού οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διαπρέπουν και στο εξωτερικό. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι το 90,30% των αποφοιτών του Πανεπιστημίου μας εργοδοτούνται εντός 18 μηνών μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου τους. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η γενική μας παρουσίαση. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια μπορείτε να βρείτε
το τηλέφωνο, το mail του Πανεπιστημίου μας σε Κύπρο και Ελλάδα, σε Λευκωσία και Αθήνα, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα στα προγράμματα ή στο πρόγραμμα που σας απασχολεί. Αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα σας προτείνω να έρθετε εδώ στο Πανεπιστήμιο, να μιλήσετε με τους έμπειρους συμβούλους στο Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών, οι οποίοι μπορούν να σας καθοδηγήσουν, να σας μιλήσουν για ό,τι σας απασχολεί και σας ενδιαφέρει όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών και φυσικά να ξεναγηθείτε στους χώρους μας, να δείτε την δική μας Πανεπιστημιούπολη. Και τώρα, προχωρώντας, θα προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή μας συντροφιά τον Δόκτωρ Πέτρο Λοΐ, πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δόκτωρ Λοΐ, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αφθανού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην σημερινή διαδικτυακή ενημέρωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Όπως έχει προαναφέρει η κυρία Αφθανού, ονομάζομαι Πέτρος Λοΐς, είμαι ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, το οποίο προσφάτως και με έγκριση του αρμοδίου Υπουργείου εδώ στην Κύπρο, έχει συγχωνευτεί με το Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής. Άρα, το τμήμα μας έχει μεγαλώσει και από αυτήν την άποψη και ονομάζεται πλέον Τμήμα Λογιστικής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής. Μέσα στον χρόνο που έχω τον περίπου 5 λεπτών, θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω το τμήμα και τα προγράμματα τα οποία προσφέρει το τμήμα, όπως επίσης και κάποιες συνεργασίες που έχει το τμήμα και διατηρεί με τον επιχειρηματικό κόσμο. Το τμήμα μας προσφέρει σε πτυχιακό επίπεδο το Bachelor Degree, το BSc στην Λογιστική. Είναι από τα παλαιότερα προγράμματα του Πανεπιστημίου μας. Είναι τετραετής φοίτησης, όπως είναι όλα τα πτυχία. Και ολοκληρώνοντας αυτόν το πτυχίο, ο απόφυτος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, άρα προσφέρουμε και το τμήμα μας συγκεκριμένα έναν διαπανεπιστημιακό κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην τραπεζική, λογιστική και χρηματοοικονομική, το οποίο διδάσκεται, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα με τη μέθοδο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, μπορεί ο οποιοσδήποτε απόφυτος έχει την ευκαιρία και δυνατότητα να προχωρήσει με επαγγελματικών τίτλων σπουδών, όπως είναι οι εγκεκριμένοι λογιστές της Αγγλίας, το ACCA και το ACA, έχοντας τη δυνατότητα να πάρει το μέγιστο αριθμό εξαιρέσεων από αυτά τα επαγγελματικά σώματα και έτσι να τους μένουν τα μαθήματα του τελευταίου έτους. Ας το πούμε, περισσότερες πληροφορίες σίγουρα μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες όποτε εσείς το θελήσετε. Προσπαθώ, όπως είπα στην αρχή, να σκιαγραφίσω τα προγράμματα και το τμήμα μας μέσα στο λίγο χρόνο που διαθέτουμε. Επίσης, οι απόφοιτοι μας, ακόμα και πριν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, έχουν την δυνατότητα εργοδότησης, όπου το τμήμα μαζί με πολλές επιχειρήσεις, είτε ελεκτικά γραφεία, είτε στο δημόσιο ακόμη μικρατικό τομέα και στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και διασυνδέσεις και συνεργασίες, μπορούμε να εισηγηθούμε φοιτητές να εργοδοτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Και αυτό θεωρείται και μέρος του προγράμματος τους, της λογιστικής, όπου με την ολοκλήρωση της εργοδότησης
παίρνουν και τα απαραίτητα, ας το πούμε, credits, τις απαραίτητες μονάδες, πιστωτικές μονάδες που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του πτυχίου τους. Ακόμα και σε αυτόν το σημείο μπορούμε να επεκταθούμε, εάν και εφόσον εσείς μας το ζητήσετε ανά πάσα στιγμή. Όπως ανάφερα προηγουμένως, έχουμε ως τμήμα και ως σχολή διάφορες συνεργασίες με πάρα πολλούς οργανισμούς. Όπως βλέπετε εδώ, ξεκινώντας με επαγγελματικούς οργανισμούς που προσφέρουν επαγγελματικούς τίτλους σπουδών, όπως ανάφερα προηγουμένως, οι δύο μεγαλύτεροι, ας το πούμε, οίκοι σώματα, λογιστικά και ελεκτικά σώματα της Αγγλίας, αλλά και διάφοροι άλλοι. Επίσης, έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Άρα, οι απόφοιτοι του τμήματος λογιστικής μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ακόμη και σε προγράμματα στα οποία συνεργαζόμαστε με τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Υπάρχουν, όπως υπάρχουν και για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου, έτσι και για τους φοιτητές που είναι γραμμένοι στο κλάδο της λογιστικής, οι ευκαιρίες του Erasmus, ανταλλαγής φοιτητών, μπορείτε να πάτε σε άλλα πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, στα 4 χρόνια όπου θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε το πτυχίο σας. Και όπως βλέπετε και στο κάτω μέρος εδώ της παρουσίασης, το τμήμα έχει συνεργασίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μας εμπιστεύονται μεγάλη ελεκτική οίκη, μεγάλες επιχειρήσεις στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας επίσης, διαθέτουμε και ερευνητική έδρα με την PwC, που είναι ο μεγάλος ελεκτικός οίκος στην έρευνα. Και ακόμη οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε διάφορα competitions που γίνονται ανάμεσα σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων. Οπότε, έδωσα μία έτσι πρώτη εικόνα του τμήματος και των προγραμμάτων που προσφέρει το τμήμα μας. Θα ήθελα να δώσω πάσα, να δώσω τον λόγο σε έναν φοιτητή μας, έναν απόφοιτο μας, ο οποίος θα σας πει τις δικές του εμπειρίες κατά τη διάρκεια των 4 ετών που ήταν κοντά μας, με τους καθηγητές του, τα μαθήματα του, την εργοδότηση και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Ονομάζομαι Σαββίδης Μιχάλης. Είμαι 49 χρονών και εργάζομαι στο λογιστήριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. Φοίτησα στο UNIC και αποφοιτώ τώρα. Εκείνο που με έχει διδάξει το Πανεπιστήμιο, μπορεί να είχα 25 χρόνια πήρα στη λογιστική, αλλά έμαθα το γιατί να κάνω κάποια πράγματα και όχι μηχανικά, πάντοτε με το μεγάλη υποστήριξη των καθηγητών που είχα μια άψογη συνεργασία, τόσο σε εκπαιδευτικά θέματα, όσο και σε θέματα που χρειάστηκα να ρωτήσω γιατί πώς να διεκπεραιώνω καλύτερα κάποια εργασία στη δουλειά μου. Από τους καθηγητές να σημειώσω την άψογη τους προετοιμασία για τα μαθήματα και το συνεχής support που μας έδιναν μέσα στην τάξη ή με έναν απλό email μπορούσαν να μας βοηθήσουν με κάποιες εργασίες ή κάποιες απορίες ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με τα μαθήματα μας. Και νομίζω χάρηκα ιδιαίτερα αυτόν το ταξίδι των 4 χρόνων λόγω και των άψογων εγκαταστάσεων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, είτε σε θέμα εργαστηρίων που χρειαστήκαμε κάποια computer labs για μαθήματα στατιστικής και γενικά το ωραίο περιβάλλον που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο, τόσο ανάμεσα στους φοιτητές, όσο και ανάμεσα στους καθηγητές. Μάλιστα. Νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα όσα λέμε εμείς είναι να ακούς είτε φοιτητές είτε απόφοιτους
να έχουν αυτά τα καλά λόγια και την καλή εντύπωση τόσο για το πανεπιστήμιο όσο και για το διδακτικό προσωπικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τι μεταδίδουμε στους φοιτητές και στους αποφοιτούς μας. Εμείς να ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας τόσο τον Δόκτωρ Λοΐ όσο και τον κύριο Σαββίδη για τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσαν. Και να περάσουμε τώρα στη Δόκτωρ Γιούλα Μελανθίου, πρόεδρο του τμήματος Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα του Μάρκετινγκ. Κυρία Γιούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω επίσης να ανεβάσω την παρουσίαση. Είμαστε OK? Έχουμε ένα πρόβλημα στο ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο, μέχρι να ανέβει η παρουσίαση, ότι μαζί με την κυρία Μελανθίου, σε λίγο θα έχουμε και τη φοιτήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για τη δική της φοιτητική εμπειρία. Τέλεια, νομίζω. Είμαστε εντάξει. Δέπι μου, εντάξει. Μια χαρά, ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσω, θα μιλήσω κι εγώ πολύ λίγο, όπως ο συνάδελφος Πέτρος Λοΐς. Θα παρουσιάσω λίγο το τμήμα και τα πτυχία τα οποία προσφέρουμε στο τμήμα marketing, διότι φαντάζομαι όλες οι πληροφορίες είναι ήδη στο διαδίκτυο, οπότε μπορούν οι φοιτητές πολύ εύκολα να τα βρουν. Εκείνο που θέλω μόνο λίγο να σταθώ, μερικές φορές είναι λίγο παρεξηγημένο το τι είναι το marketing. Πολλοί νομίζουν ότι είναι πωλήσεις, είναι απλά διαφήμιση, ότι είναι απλωστή θεωρία κάποια πράγματα, ενώ και σίγουρα δεν είναι εκμεταλλεύση πελατών, δηλαδή είναι ότι προσπαθά το marketing να μας πείσει να αγοράσουμε πράγματα που δεν θέλουμε, που δεν είναι ακριβώς έτσι. Το τι είναι το marketing είναι σωστός προγραμματισμός, σχεδιασμός και ανάλυση του περιβάλλοντος για να κατανοούμε πολύ καλά τις ανάγκες που υπάρχουν έξω. Πρέπει να γίνεται η κατανόηση, η διάγνωση και η εκπλήρωση αυτών των αναγκών και των επιθυμιών που έχουν οι καταναλωτές. Δημιουργούμε διάφορες προσφορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που είναι επιτυχημένα και είναι σίγουρα αυτοί που δουλεύουν στο marketing. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια πρόκληση. Στο τμήμα μας έχουμε δύο προπτυχιακά προγράμματα. Το πρώτο είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων Επικοινωνίας Marketing, που είναι τετραετής φοιτηση. Και το δεύτερο είναι το πτυχίο Διοίκηση Marketing, το οποίο είναι αυτό που λέμε, μπαίνει πολύ εις βάθος στα θέματα του marketing. Και φυσικά υπάρχει σε MBA και σε διδακτορικές που ακολουθούν αρκετοί φοιτητές μας στις σπουδές. Είμαστε μια μικρή ομάδα περιμένουμε τώρα να πάρουμε ακόμα μερικούς συνάδελφους, γιατί έχει μεγαλώσει το τμήμα. Και όπως όλα τα προγράμματα, δεν θα σταθώ εδώ πολύ, είναι 4 χρόνια και 240 ECTS. Διάφορα μαθήματα, τα οποία πάλι αυτά μπορούν να τα δουν οι φοιτητές στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολύ ωραία μαθήματα, τα οποία είναι συνεχώς τα αναβαθμίζουμε και τα ανανεώνουμε για να είναι κάτι το οποίο για να μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές τις γνώσεις και τις εμπειρίες που χρειάζονται σήμερα. Οπότε αυτό το κάνουμε συνεχώς. Φυσικά, τελειώνοντας το πρυπτυχιακό, μετά κάποιος μπορεί να πέρασει σε περαιτέρω σπουδές, σε μεταπτυχιακό ή συνταχτυδακτορικό, αν θέλει, ή φυσικά να εργαστεί. Υπάρχουν ήδη, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε εμείς στο χώρο μας, είναι ότι τελειώνοντας ένας φοιτητής, συνήθως όταν πάει σε μια εργασία, στην εργασία χρειάζονται κάποια εμπειρία και προσφέρουμε αυτή την εμπειρία μέσω των internships που προσφέρει το τμήμα σε διάφορες εταιρείες. Είχαμε αρκετούς φοιτητές που έχουν πάει το internship. Και επίσης έχουμε και επιχειρημένα προγράμματα μέσω κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος που έχουμε, που είναι ένα άλλο είδος internship και επίσης μέσω αρκετοί φοιτητές μας επίσης πηγαίνουν internships μέσω Erasmus σε άλλες χώρες. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει
έχουμε αυτή τη συνεργασία με το CIM, το Chartered Institute of Marketing, το οποίο με το πτυχίο του marketing θα μπορεί κάποιος φοιτητής μετά να πάρει exemptions και στο τέλος να, να είναι και Chartered Marketer, που είναι πολύ σημαντικό χαρτί, ειδικά για, στον τομέα αυτό. Γιατί το marketing υπάρχουν συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, ειδικότερα στο marketing. Υπάρχει πολύ ανάγκη για άτομα που τελειώνουν marketing, καθώς όλες οι εταιρείες έχουν τμήμα marketing, όλες ανεξαιρέτως, οπότε πάντα υπάρχει αυτή η ζήτηση. Και στο Πανεπιστήμιο είμαι πολύ χαρούμενη να πω ότι αυτοί που τελειώνουν το πτυχίο marketing αμέσως εργοδοτούνται. Και αν είναι το marketing για σένα, αν σου αρέσει να δουλεύεις σε ομάδα, γιατί έχει να κάνει πολύ με κόσμο, αν δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια, αν σου αρέσουν οι ανταλλαγές και πλήττεις με τη ρουτίνα, σίγουρα δεν είναι, κάθε μέρα είναι διαφορετική στο marketing. Αν έχεις ηγετικές ικανότητες, αν σου αρέσει να ενημερώνεσαι για τις τάσεις, αν είσαι δημιουργικός, δημιουργική, και αν στοχεύεις σε μια πετυχημένη μελλοντική καριέρα και όχι απλά μια συνηθισμένη εργασία, διότι το έχουμε δει, γίνεται. Σε διάφορους τόπους μπορούν να εργοδοτηθούν, διαχείριση πελατειακών σχέσεων, διαφήμιση, brand managers, έρευνες και σε διάφορους τομείς. Και αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα ανασδοχής. Και αυτά από μένα. Μαζί μας και την Μαρία Παπαδοπούλου, σωστά. Ναι, ναι, Μαρία Παπαδοπούλου. Λειτουργία στο πρόγραμμα marketing. Ναι. Χαίρετε. Μαρία, θες να μας μιλήσεις λίγο για τη δική σου φοιτητική εμπειρία? Ναι, αρχικά να σας πω ότι εγώ είμαι απόφοιτος του τμήματος marketing. Αποφοιτήσα τον Μάρτιο που μας πέρασε. Και γενικά οι εντυπώσεις μου, οι εμπειρίες μου σαν φοιτήτρια στο τμήμα του marketing είναι μόνο ευχαριστές. Τελικά καταλήγω ότι η επιλογή μου να σπουδάσω marketing ήταν σωστή, αφού 2 μήνες μετά που αποφύγησα βρήκα δουλειά. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Φυσικά. Θα πρότεινες το marketing και συγκεκριμένα το marketing που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας? Και αν ναι, για ποιους λόγους, τους 2 βασικότερους λόγους? Θα το πρότεινα 100%. Διότι αν και είχα κάποιες αμφιβολίες στην αρχή, αποδεικνύεται ότι ήταν η σωστή επιλογή, διότι ο χώρος του marketing είναι ένας χώρος που αλλάζει καθημερινά. Τίποτα δεν είναι σταθερό. Είναι γεμάτον εκπλήξεις, γεμάτον ενδιαφέρον. Και κυρίως το Πανεπιστήμιο μας προσφέρει γερές βάσεις για να ανταπεξέλθει στον χώρο του marketing έξω. Τέλεια. Νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να έχουμε τις γερές βάσεις για να ανταποκριθούμε αργότερα στην απαιτούμενη αγορά εργασίας. Ήθελα απλώς να προσθέσω εδώ, αν επιτρέπετε, η Μαρία είχε επίσης είχε κάνει το internship πρόσφατα. Είχε πάει σε μια εταιρεία διαφημιστική που ήταν Μαρία, νομίζω, ναι. Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία, πώς σε βοήθησε στο να εργαστείς μετά? Γενικά ήταν 5 μήνες που έζησα τι σημαίνει να δουλεύεις σε διαφημιστική εταιρεία και συγκεκριμένα στο marketing. Η πραγματικότητα είναι ότι βοήθησαμε πάρα πολύ στο να επιλεγώ για τη θέση που είμαι τώρα. Διότι σαν απόφυτος, σε σύγκριση με άλλους, είχα μια ελάχιστη εμπειρία που κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία. Εγώ μου τυχερή είχα την ευκαιρία να πω να κάνω πρακτική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και επειδή ο χρόνος τρέχει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δόκτωρ Μελαθίου, αλλά και την Μαρία Παπαδοπούλου. Ήταν αρκετά σημαντικά αυτά που μας αναφέρατε και οι δύο. Και να συνεχίσουμε σε αυτό το σημείο, να καλέσουμε στη διαδικτυακή μας συντροφιά τον Δόκτωρ Λεωνίδα Ευθυμίου, Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοξενίας, Τουρισμού και Αθλητικής Διοίκησης. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα, Ευθυμίου. Ευχαριστώ, Ντέβι μου, και ευχαριστώ όλους όσους έχουν μιλήσει μέχρι αυτό το σημείο. Εγώ θα μιλήσω για διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας, για αθλητική διοίκηση και για διοίκηση επιχειρήσεων τουρισμού, αναψυχής και οργάνωσης εκδηλώσεων.
Είμαι μαζί με τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι απόφυτος του πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας. Επίσης, ο Γιώργος, με το που τελείωσε το πτυχίο, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με μεταπτυχιακό και ολοκλήρωσε φέτος και το MBA. Οπότε, έχουμε τη δυνατότητα να τον ενώσουμε τώρα μαζί μας. Βεβαίως. Ναι, ναι, παρακαλώ. Γιώργο. Τέλεια. Καλησπέρα, Γιώργο, και από μένα. Ο λόγος σε εσάς, νομίζω. Γιώργο, με ακούς? Μάλιστα. Ονομάζομαι Δόκτωρ Λεωνίδας Ευθυμίου, είμαι ο πρόεδρος τμήματος φιλοξενίας, τουρισμού και αθλητικής διοίκησης και μαζί μου θα είναι και ο Γιώργος Βασιλόπουλος. Απλά να πω ποιος είναι ο στόχος της δικής μας παρουσίασης για τα επόμενα λεπτάκια. Δεν θα μπούμε σε βάθος να δούμε τα objectives ή τα μαθήματα του κάθε πτυχίου, είτε της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας, είτε της αθλητικής διοίκησης, είτε της διοίκησης επιχειρήσεων τουρισμού, αναψυχής και οργάνωσης εκδηλώσεων. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε κάποια άλλη στιγμή και φυσικά είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και να βοηθήσουμε ανά πάσα στιγμή. Αυτό που θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα με τον Γιώργο, ο στόχος μας είναι να σας περιγράψουμε μέσα στα επόμενα 7 με 10 λεπτά την εμπειρία του να σπουδάζεις στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο τμήμα μας, το οποίο, όπως έχω πει πριν, είναι το τμήμα φιλοξενίας, τουρισμού και αθλητικής διοίκησης και στα συγκεκριμένα προγράμματα. Οπότε, έχουμε 5 πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται αυτή η εμπειρία. Ο πρώτος είναι η ομαδικότητα. Ερχόμενοι εδώ θα ξέρετε ότι θα είστε μέλος μιας ομάδας, μιας οικογένειας. Δόκτωρε, θα διακόψω, συγγνώμη. Πρέπει να μην έχετε share το screen σας, επειδή δεν βλέπουμε την παρουσίαση. Να ξαναδοκιμάσω. Ευχαριστώ, Ντέβι μου. Μισό λεπτάκι. Ντέβι μου, μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις αν φαίνεται τώρα. Είμαστε μια χαρά. Μάλιστα. Τώρα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε αρχίζουμε με την ομαδικότητα, δηλαδή ερχόμενοι εδώ θα μπείτε σε μια ομάδα και αυτή η ομάδα λειτουργεί και μέσα στην τάξη, όπου θα μπορεί να κάνετε μαζί μερικές ασκησούλες, να μοιράζεστε τη γνώση σας, να λαμβάνετε γνώση από άλλους, να δίνετε ανατροφοδότηση σε συμφοιτητές σας, αλλά και εκτός τάξης, στις διάφορες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα στις εκπαιδευτικές εκδρομές, που είναι εδώ ο δεύτερος πυλώνας. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να πάμε να δούμε επί τόπου πώς λειτουργούν αυτά που διδασκόμαστε. Δηλαδή, πώς δουλεύει ένα ξενοδοχείο, πώς δουλεύει ένα κουρασγερόπλιο, πώς δουλεύει μια αθλητική ομάδα. Και στις εκπαιδευτικές εκδρομές φυσικά, αλλά και μέσα στην τάξη υπάρχει αυτό που λέμε το εκμάθηση με πράξη. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι learning by doing. Δηλαδή, αυτό που θα διδαχθείς δεν θα πρέπει να το παπαγαλίσεις, ούτε να αποστηθήσεις τεράστια κείμενα, αλλά να μάθεις τι είναι, εξασκώντας το. Και στον τέταρτο πυλώνα, που συνδέεται και με την εκμάθηση με πράξη, είναι η πρακτική εξάσκηση. Σε μερικά προγράμματα θα πρέπει να δουλέψετε σε έναν οργανισμό προτού αποφοιτήσετε. Και πέμπτος πυλώνας είναι ότι οι φοιτητές μας συμμετέχουν συνεχώς σε έρευνα, μόνοι τους, με την ομάδα τους, αλλά και με τους καθηγητές τους. Οπότε, ερχόμενοι στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θέλουμε να φέρετε μαζί σας περιέργεια, έμπνευση, θα σας δοθούν τα εργαλεία που χρειάζεστε για να γίνετε δημιουργικοί, να αναπτύξετε ενσυναίσθηση μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, να πάρετε πρωτοβουλίες, να ηγηθείτε και να συνεισφέρετε και στη βιομηχανία την οποία σπουδάζετε, αλλά και στην κοινωνία. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Εδώ έχουμε μία τάξη με φοιτητές από 5 διαφορετικές ηπείρους.
έχουμε αυτό το μίξ, έχουμε αυτό το μείγμα μέσα στις τάξεις μας. Φοιτητές, ο αυτός που κάθεται δίπλα σου μπορεί να είναι από Αμερική, το άτομο που κάθεται μπροστά σου από Αφρική, πίσω σου από Ασία και αριστερά από Ευρώπη. Και φυσικά υπάρχει και το Erasmus, που σημαίνει ότι καθηγητές και φοιτητές έρχονται από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου σε εμάς, της Ευρώπης, και την ίδια ώρα και εσείς θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και να αποκομίσετε και από εκεί εμπειρίες. Την ίδια ώρα αναφέρθηκα προλίγου στην εκμάθηση με πράξη. Εδώ βλέπετε τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούμε για το Restaurant Operations Management. Έχουμε τις καλύτερες κουζίνες στην Κύπρο, θέλω να πιστεύω. Καταρχήν είναι το ένα μέρος, η μία κουζίνα είναι ολοκένουργια. Είναι πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες. Υπάρχει επαγγελματικό εστιατόριο 80 θέσεων. Και αυτές φυσικά αυτοί οι χώροι εξυπηρετούν συγκεκριμένα ένα μάθημα. Εδώ θα δείτε φωτογραφίες από τις εκπαιδευτικές εκδρομές για το Front Office Management και εδώ από τις εκπαιδευτικές εκδρομές για άλλα μαθήματα. Οπότε πάμε επί τόπου και βλέπουμε πώς λειτουργούν και πώς συνδέεται η ίδια πράξη με αυτό που διδάσκουμε και με τη θεωρία μέσα στην τάξη. Αυτή είναι η τελευταία εκπαιδευτική εκδρομή που πήγαμε πριν το lockdown, πριν τον κορονοϊό. Αυτό που βλέπετε πίσω είναι ένα πλοίο. Αφού πήγαμε και μας έδειξαν πώς λειτουργεί το λιμάνι Λεμεσού, πήγαμε σε όλα τα διαφορετικά τμήματα, στο τέλος καταλήξαμε στο πλοίο, πήγαμε ένα tour πάνω στο πλοίο, 12-14 ορόφοι και στο τέλος καταλήξαμε στο εστιατόριο του πλοίου, όπου μας υποδέχτηκε ο hotel manager του πλοίου και μας κέρασε lunch. Και εδώ θα δείτε και την Γιάννα Ορφανίδου, η οποία είναι η associate head του department και κάπου στη μέση είμαι και εγώ μαζί με φοιτητές. Οπότε οι εκπαιδευτικές εκδρομές γίνονται συχνά και όπως βλέπετε αγκαλιασμένους όλους, όλα αυτούς τους φοιτητές στο πλοίο, τους βλέπετε και επίσης εδώ, σε μία από τις εκδηλώσεις. Οπότε πριν αναφέρθηκα στην ομαδικότητα, το άτομο που στέκεται δεξιά σας ή αριστερά σας ή μπροστά σας, είναι το άτομο στο οποίο θα βασιστείτε, θα ανταλλάξετε ιδέες, γνώση, ανατροφοδότηση, θα βοηθήσετε ο ένας τον άλλο, γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε και έτσι λειτουργεί η βιομηχανία μας. Δεν είναι. Χρειάζεται ομαδική συνεργασία, ομαδική δουλειά για να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί δουλειά. Και φυσικά η ομαδικότητα μπορεί να αφορά σε εργασίες. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ρωσίας και εδώ είναι φοιτητές μας. Έχω μιλήσει για έμπνευση, δημιουργικότητα. Θα σας δώσουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να μετατρέψετε την έμπνευση σε δημιουργικότητα. Εδώ έχουμε διάφορες ερευνητικές εκδηλώσεις, τις οποίες οργάνωσα φοιτητές και στις οποίες συμμετείχαν, παγκόσμιες εκδηλώσεις. Βλέπετε τα posters. Μερικές είναι πολύ πρόσφατες, Απρίλιο 21, Μάιο του 20. Και φυσικά, συνεχώς θα έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε ηγεσία, να ηγηθείτε, γιατί σπουδάζετε διεύθυνση, management. Οπότε αυτό θα πρέπει να κάνετε και μετά την αποφύτιση. Για να ολοκληρώσω, όλα αυτά εγώ θα τα ονόμαζα οικογένεια. Όλες αυτές οι πολύ ωραίες φωτογραφίες που βλέπετε με κόσμο, με χαμόγελα, είναι η οικογένειά μας. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να σας υποδεχτούμε σε αυτή την οικογένεια για να ζήσετε και εσείς αυτή την εμπειρία. Γιώργο μου, θα ήθελα, σε παρακαλώ, αν μπορείς και εσύ να μας πεις δύο λόγια για την εμπειρία σου, γιατί έχεις ζήσει στο Πανεπιστήμιο αρκετά χρόνια, 4 χρόνια για το πτυχίο, μετά ακόμα 1 χρόνο για το MBA. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, πες μας λίγα λόγια. Μάλιστα. Καλησπέρα και από μένα. Είχα την τύχη να είμαι εγώ αυτό το μέλος αυτής της οικογένειας που περιγράφεται. Εγώ ξεκίνησα τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και εργάστηκα και στον κλάδο. Αυτό έρχεται για να επιβεβαιώσει αυτό που μας αναφέρατε πριν για το learning by doing. Εγώ έτυχε να εργαστώ στη
στον κλάδο από τη δεύτερη κιόλας μέρα που ήρθα στην Κύπρο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ξεκίνησα να εργάζομαι σε ένα εστιατόριο στην κουζίνα, μετά μεταφέρθηκα στο μπαρ και κατέληξα να γίνω assistant manager του εστιατορίου. Αφότου τελείωσα το πτυχίο μου, το προπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και πριν ξεκινήσω το μεταπτυχιακό, ξεκίνησα να εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο σαν βοηθός τμήματος. Είχα κάποια γραφειακά καθήκοντα σχετικά με το τμήμα. Είχα δικό μου γραφείο και ήταν μια μοναδική εμπειρία να δουλέψεις μέσα στο Πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία θα με βοηθήσει σίγουρα στην καριέρα μου μετά. Επίσης, ήταν αρκετά εύκολο, μπορώ να πω, στο να εργαστώ στον κλάδο τον οποίο το πρωί σπούδαζα και το βράδυ το εφάρμοζα αυτά που λέγαμε στο αμφιθέατρο και στην πράξη. Βοήθησε βέβαια και ότι η Λευκωσία έχει μεγαλύτερη προσφορά εργασίας παρά ζήτηση. Ναι, σωστά. Δηλαδή, συνεχώς έχουμε ανάγκη συνεχώς από άτομα να δουλέψουν στη βιομηχανία. Και φυσικά, Γιώργο, έχεις δουλέψει και στις εστίες του Πανεπιστημίου, σωστά? Μάλιστα, ναι. Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου έτυχε να δουλέψω και στις εστίες του Πανεπιστημίου, που όντως είναι υπερσύγχρονες. Και εγώ προσωπικά θα τις συνιστούσα και σαν εργοζόμενος που το είδα. Και όλο αυτό συνθέτουν μία εμπειρία που θα με βοηθήσει στο μετά τις σπουδές στην αγορά εργασίας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Ντέπη, μου έχω ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Εγώ θέλω απλά να σας πω ότι έχω ζηλέψει τις φωτογραφίες απίστευτα και θέλω να κάνω μία τελευταία και γρήγορη ερώτηση στο Γιώργο. Γιώργο, μέσα από το πρόγραμμα, από τα προγράμματα μάλλον, που παρακολούθησες, βρήκες τον όρο οικογένεια, αυτό που ονομάσατε τις φωτογραφίες? Το βρήκα και αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος από το πρώτο, δεν θα πω το πρώτο εξάμηνο, θα πω από τον πρώτο μήνα που θα έρθει στο Πανεπιστήμιο και ειδικά μπορώ να μιλήσω μόνο για τα τμήματα που παρακολούθησα εγώ. Σίγουρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας λειτουργεί και το αμφιθέατρο και όλο αυτό λειτουργεί σαν οικογένεια. Και στις εκδρομές μαζί σαν οικογένεια και στις εργασίες και στις εκδηλώσεις που διοργανώσαμε ήταν ακριβώς έτσι. Τέλεια. Δόκτωρ Ευθυμίου, ο λόγος σε εσάς. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Ευχαριστώ, Ντέπη. Απλά έδειχνα μερικά slides in the background καθώς μιλούσες με τον Γιώργο, με επισκέπτες που έρχονται από τη βιομηχανία και μιλούν, όπως εδώ ο Δόκτωρ Χάρη Γεωργίου, είναι Γενικός Διευθυντής Ξενοδοχείου και έχει και δοκτοράτου, η Έλλη Γενιατάκη, ο Τζον Λορ, αλλά και πολύ επιτυχημένες περιπτώσεις από φύτο μας που δουλεύουν στο Dubai, στο Rich Carlton, στο Radisson Blue. Απλά τελειώνω λέγοντας ότι έχουμε ένα τεράστιο network από εργοδότες οι οποίοι μας στηρίζουν σε κάθε βήμα, μας προσφέρουν δουλειές για τους φοιτητές μας, αλλά έχουμε και το HOSCO, το οποίο είναι μια πλατφόρμα που μπαίνουν πάνω οι φοιτητές μας από τη μία και εργοδότες από όλο τον κόσμο από την άλλη, και έτσι μας βοηθά καθώς σπουδάζουν οι φοιτητές να βρίσκουν δουλειά, αλλά και μετά που τελειώνουν, ενώ είναι απόφοιτοι. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και να προχωρήσουμε εμείς να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Δόκτωρ Δέσπο Πτωρίδου, πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κυρία Δόκτωρ Πτωρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την διοργάνωση αυτού του webinar. Και προσωπικά, σαν καθηγήτρια και σαν πρόεδρος τμήματος, πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά να παρουσιάζω τη δουλειά που γίνεται τουλάχιστον στο τμήμα μου. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας
το πώς βλέπω εγώ το τμήμα διοίκησης και διοικητικής πληροφοριακών συστημάτων. Πώς διοικώ εγώ αυτό το τμήμα και τι προσφέρει αυτό το τμήμα στους φοιτητές. Για να μπορέσω να περιγράψω το τμήμα, θα ήθελα να σας πω ότι μπορώ να ονομάσω οι 7 πυλώνες του τμήματος διοίκησης και διοικητικής πληροφοριακών συστημάτων, θα μπορούσα να ονομάσω οι 7 δυναμικές του τμήματος διοίκησης και διοικητικής πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο τμήμα σε αριθμούς φοιτητών, καθηγητών και προγραμμάτων στη σχολή διοίκησης. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο να είμαστε το μεγαλύτερο τμήμα, είναι χάρη σε αυτές τις 7 δυναμικές, αυτούς τους 7 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ταυτότητα και ο χαρακτήρας μας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα προγράμματα μας και φυσικά τα προγράμματα που ξεχωρίζουν. Μετά, πολύ βασικό για σας είναι η πρακτική άσκηση, η οποία είναι η πρώτη χειραψία που θα κάνετε με τον εργασιακό σας χώρο. Πώς το διαχειρίζετε αυτό το τμήμα, τι σας προσφέρει. Μετά, ποια είναι η στήριξη. Πώς στηρίζουμε τους φοιτητές μας. Μετά, ο άλλος πυλώνας είναι η αριστεία που έχουμε στα εξαποστάσεως προγράμματα, τα οποία είναι κάτω από το τμήμα διοίκησης και διοικητικής πληροφοριακών συστημάτων. Μετά είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι καθηγητές και το προσωπικό. Όπως βλέπετε στο κέντρο είναι οι φοιτητές μας, διότι είναι το επίκεντρο όλης αυτής της επιτυχίας και ο κύριος πυλώνας για οτιδήποτε γίνεται και πετυχαίνεται σε αυτόν το τμήμα. Θα αρχίσω με αυτόν. Σαν τμήμα δεσμευόμαστε προς όλα τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά μας προγράμματα. Όχι μόνο για να σας προσφέρουμε γνώσεις, αλλά για να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όλων εσάς. Έτσι ώστε να είστε από τους πιο επιθυμητούς και πετυχημένους ηγέτες, επιχειρηματίες, στελέχη και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Από την αρχή που γίνεται η πρώτη γνωριμία μαζί μας. Από την αρχή που γίνεστε enroll σε κάποιον από τα προγράμματα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Πρώτος πυλώνας, η ταυτότητα και ο χαρακτήρας μας. Όπως είπα προηγουμένως, το μεγαλύτερο τμήμα σε αριθμούς φοιτητών, καθηγητών και προγραμμάτων. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτό το τμήμα έχει διαθεματικό χαρακτήρα, διότι συνδυάζει διοίκηση, business administration και επιστήμες, sciences, bachelor of sciences. Κάποιος μπορεί να διερωτηθεί, κυρία Χτωρίδου, τι είναι η διαθεματικότητα, γιατί είναι σημαντική. Είναι σημαντική για σας, διότι είναι το trend, τα προγράμματα να έχουν διαθεματικό χαρακτήρα, δηλαδή να συνδυάζουν δύο ή και περισσότερες ειδικότητες. Γιατί? Για να έχετε περισσότερες επιλογές εξέβρεσης εργασίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μπορείτε να ενώσετε δύο διαφορετικές ειδικότητες. Να δείτε χαρακτηριστικά αυτών των ιδιωτήτων, των θεμάτων. Και να είστε σε θέση, όταν θα ζητήσετε κάπου εργασία, να πείτε ότι είμαι γνώστης management και τεχνολογίας. Είμαι γνώστης management και
ενέργειας. Είμαι γνώστης επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Αυτό θα το καταλάβετε όταν θα μπείτε και θα γίνετε register σε έναν από τα προγράμματα. Τα προγράμματα τα οποία αναβαθμίζονται κάθε χρόνο. Γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Γιατί η τεχνολογία, η οικονομία και η κοινωνία αλλάζουν και πρέπει να συμβαδίζουμε μαζί τους. Έτσι, όλα τα προγράμματα αναβαθμίζονται σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι ώστε εσείς να μαθαίνετε οτιδήποτε τελευταίο σε θέματα τεχνολογίας, οικονομίας, κοινωνικής αλλαγής. Το τμήμα έχει δημιουργήσει δυνατές συνεργασίες με τη βιομηχανία, το οποίο θα εξηγήσω παρακάτω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, διότι ενώνεται η Ακαδημία με τη βιομηχανία. Είναι η πρώτη σας η επαφή για να δείτε τι γίνεται στον έξω κόσμο και επαγγελματικά σε αυτόν που σπουδάζετε, τι γίνεται. Τι θα αντιμετωπίσετε όταν θα βγείτε έξω στον χώρο εργασίας. Το τμήμα επίσης προσφέρει προγράμματα χρηματοδοτημένης καθοδηγημένης πρακτικής άσκησης, το οποίο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από το Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων, το ονομαζόμενο Task-Based Internships, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε, να αποκτήσετε credits, να πληρώνεστε. Και επίσης είναι συνδεδεμένο με το πρόγραμμα Erasmus, όπου μπορείτε μέχρι και έναν ακαδημαϊκό χρόνο να σπουδάσετε στο εξωτερικό, σε εταιρείες του εξωτερικού. Μια μικρή παρένθεση. Φοιτητές συγκεκριμένα του MIS, Management Information Systems, έχουν εργοδοτηθεί, συγγνώμη, από εταιρείες οι οποίες τους έχουν προσφέρει πρακτική άσκηση. Και επίσης, το τι παρέχει το τμήμα σε συνεργασία με το τμήμα φοιτητών για εξεύρεση εργασίας. Όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, ναι, το μεγαλύτερο τμήμα της σχολής, διοίκησης, όπως βλέπετε, τα πτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πτυχιακά προγράμματα έχουμε τη διοικητική πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση ενέργειας και φυσικών πόρων, που είναι τα Bachelor of Sciences, τα δύο τα προγράμματα μας, τα Bachelor of Science, Undergraduate, η διοίκηση επιχειρήσεων με 6 διαφορετικές κατευθύνσεις στη διοίκηση, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, πληροφοριακά συστήματα και κοινωνικά δίκτυα. Και το πρόγραμμα εξαποστάσεως στη διοίκηση επιχειρήσεων ελληνικά και στα αγγλικά. Με τα πτυχιακά προγράμματα προσφέρουμε την διαχείριση μηχανικής, Bachelor of Science, και τη διοίκηση επιχειρήσεων, το MBA, μαζί με τις αντίστοιχες ειδικότητες, τις οποίες μπορείτε να δείτε και μέσω του διαδικτύου, και φυσικά η διοίκηση επιχειρήσεων MBA, πάλι σε distance learning ελληνικών και αγγλικών. Προγράμματα που ξεχωρίζουν. Αυτό θα ήθελα να το επισημάνω εδώ, διότι και θα δείτε και μετά όταν έχουμε τους φοιτητές οι οποίοι θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Το Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων έχει δημιουργήσει το πρώτο πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή, το οποίο εξασφάλιζει τις περισσότερες υπερτροφίες από το Τμήμα Υδρογόνων Ανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Δεν θα πω τίποτε μέχρι εδώ. Θα το αφήσω μέχρι εδώ. Και θα δώσω, όταν θα τελειώσω την παρουσίασή μου, στη φοιτήτρια Φωτεινή Σανίδα, η οποία έχει πάρει φουλ υποτροφία από το Τμήμα Υδρογόνων Ανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, και θα σας εξηγήσει γιατί
και τις εμπειρίες της. Μετά το μοναδικό τμήμα στο πρόγραμμα επιστημών στη διοικητική πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο είναι τρισδιάστατο και συνδυάζει διοίκηση πληροφορική οικονομικά και προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία στην επιλογή εργασίας. Και για αυτόν το πρόγραμμα οι φοιτητές θα δώσουν τη δική τους εικόνα. Και το προπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε όλη τη σχολή που παίρνει τους περισσότερους φοιτητές. Εδώ θα ήθελα να πω ότι έχω παραβλέψει να το να το συμπεριλάβω στην παρουσίασή μου, ότι το πρόγραμμα διοίκησης το εξαποστάσεως έχει πάρει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε 5 από τα 5 από την Επιτροπή Εξασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ θα ήθελα να πω για τα προγράμματα χρηματοδοτημένης και καθοδηγημένης πρακτικής άσκησης. Είναι όπως το ακούετε, χρηματοδοτημένη και καθοδηγημένη πρακτική άσκηση. Περισσότερες από 50 εταιρείες κολοσσί δέχονται φοιτητές, σχεδόν 10 με 15 φοιτητές κάθε εξάμηνο για πρακτική άσκηση, καθοδηγημένη, χρηματοδοτημένη πρακτική άσκηση. Και επίσης μέσω του Εράσμους του προγράμματος. Στήριξη φοιτητών για εργοδότηση. Πάντα το τμήμα σε συνεργασία με το Career Success Center, το τμήμα των φοιτητών, προσφέρει ευκαιρίες εργοδότησης στους φοιτητές. Κατά τη διάρκεια και μετά όταν θα τελειώσουν τις σπουδές τους. Επίσης, γίνονται δωρεάν σεμινάρια σε όλους τους φοιτητές, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εργοδότηση. Σε ποια θέματα? Στα πιο βασικά θέματα. Δημιουργία βιογραφικού, προετοιμασία για συνέντευξη, αυτοπεποίθηση, διαχείριση του στρες, συναισθηματική νοημοσύνη. Και αυτά τα σεμινάρια γίνονται δωρεάν ολόχρονα. Οι φοιτητές να τα παρακολουθήσουν. Υπάρχει συμβουλευτική με καθηγητές και με το τμήμα, το Career Center, έτσι ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι πανέτοιμοι για τον χώρο εργασίας. Όπως σας είχα πει προηγουμένως, το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων QSTARS στην ηλεκτρονική μάθηση εξ αποστάσεως. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα γιατί σας έχω πει ότι το Bachelor of Science, sorry, το Business Administration, το πρόγραμμα, το προπτυχιακό, έχει τόση επιτυχία όσο και το μεταπτυχιακό MBA, το Distance Learning. Μπορείτε να καταλάβετε τι στηρίζει την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Δεν θα πω πολλά. Είναι τεχνολογία, είναι οι πλατφόρμες, είναι οι καθηγητές οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να διδάξουν εξ αποστάσεως. Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε online. Ερχόμαστε στον άλλον πυλώνα. Α, πολύ σημαντικό εδώ. Τι να πω. Για τους συναδέλφους. Το τμήμα στελεχώνεται από Κύπριους και Έλληνες πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έχουν παγκοσμίως αναγνωρισμένων συγγραφικών και ερευνητικών έργων, το οποίο μοιράζονται με τους φοιτητές τους και δουλεύουν με τους φοιτητές τους. Έτσι αποκτάτε εμπειρίες και σε αυτόν τον τομέα. Οι καθηγητές προέρχονται από διάφορες ειδικότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης συστημάτων πληροφορικής, διαχείρισης ενέργειας. Μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά όλων των καθηγητών στο σελίδα του Πανεπιστημίου. Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο στηρίζει τους καθηγητές και τους φοιτητές του τμήματος.
και η μερική απασχόληση φοιτητές βοηθή, οι οποίοι μπορεί να είστε κι εσείς, εάν θέλετε. Θα δείτε τις εμπειρίες των φοιτητών βοηθών όταν θα μιλήσουν οι φοιτητές μου. Και έρχομαι στη βάση, το βασικό πυλώνα όλης αυτής της δουλειάς, όλης αυτής της επιτυχίας. Οι φοιτητές μας. Και σας μιλώ ειλικρινά, η μεγαλύτερη δύναμη του τμήματος. Θα αναφέρω τα ονόματά τους και μετά θα τους αφήσω να μοιραστούν μαζί σας τη δική τους εμπειρία. Η Ελένη Βενεκτή, η Ελένη μου, τελειόφοιτη του MIS, Management Information Systems. Ο Κυριάκος Ηλία, ο Κυριάκος μας, ο οποίος έχει τελειώσει management, είχε μια εξαιρετική σχέση με την τεχνολογία και έχει τελειώσει τώρα το MBA του στο Management Information Systems. Ο Μιχάλης Σαβίδης, ο Μιχάλης μας, ο οποίος είναι φοιτητής της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Θα μοιραστεί και ο Μιχάλης την εμπειρία του. Γιατί επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Η Φωτεινή. Φωτεινή φοιτήτρια, που όπως την ονομάζει ο καθηγητής της, ανερχόμενον αστέρι στο τμήμα, στο Bachelor of Science, στην τμήμα ενέργειας και υδραγωνοστράκων. Ο Θεόδωρος Μινακάκης, ο πρωτοετής μου φοιτητής, ο οποίος... Εμφανιστήκα. Τι να πω. Θα αφήσω τον Θεόδωρο να μιλήσει από μόνος του. Τώρα, τελειώνω με κάτι. Έχω μιλήσει για το τμήμα, έχω μιλήσει για τα προγράμματα, τι προσφέρουμε, αλλά στο τέλος της μέρας, εσείς που μας παρακολουθείτε, θα διερωτάστε. Σας έχω απαντήσει τις ερωτήσεις σας, όχι. Σχεδόν, μπορεί. Τρεις είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις για την επιλογή προγράμματος σπουδών, που πρέπει να σας απασχολούν εσάς. Πρώτον, ποιες είναι οι επαγγελματικές μου επιλογές με αυτόν τον κλάδο. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ενός απόφυγου είναι η ευελιξία στην επιλογή καριέρας. Σωστά. So, πρέπει να ξέρετε αν επιλέξω αυτόν τον κλάδο, ποιο είναι η επιλογή μου. Μετά, επιλέγω τον κλάδο, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτός ο κλάδος είναι κατάλληλος για μένα. Βασιστείτε στα χαρακτηριστικά του κλάδου. Και τρίτο, γιατί να επιλέξω αυτόν τον συγκεκριμένο κλάδο. Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας. Δυνατότητα γρήγορη εργοδότηση, ευελιξία στην επιδίωξη επαγγελματικής καριέρας και ψηλές απολαβές. Ποιος δεν θέλει ψηλές απολαβές. Ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Δυνατότητα σταδιοδρομίας στο εξωτερικό. Και οπωσδήποτε το τελευταίο και πολύ σημαντικό και όπως βλέπετε το βάλουμε και παλαιά, ο κλάδος αυτός δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι σήμερα και είναι αύριο. Συμβουλή και να θυμάστε. Αυτή είναι συμβουλή από τον Δόκτωρ Κτορίδου. Δοκιμάστε να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι του τμήματος εισδοχής φοιτητών και οι καθηγητές του τμήματος διοίκησης και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων είναι έτοιμοι μαζί, πολύ σημαντική λέξη, κεφαλαία και με κόκκινο, να σας καθοδηγήσουν στο ξεκίνημα των σπουδών σας με μια υπόσχεση. Έναν εξασφαλισμένο μέλλον. Είμαστε εδώ κοντά σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με έναν οποιοδήποτε καθηγητή, παρακαλώ, όλες οι πληροφορίες βρίσκονται online και θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλετε και μαζί μου να επικοινωνήσετε για συμβουλές και για μια σωστή καθοδήγηση, πάντα σε συνεργασία με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ώρα που έχετε αφιερώσει και δίνω την πάσα, όπως είπε και ο συνάδελφος Δόκτωρ Λοΐς, στη μεγαλύτερη δύναμη του τμήματος, στους φοιτητές μας. Να ευχαριστήσουμε την Δόκτωρ Φτωρίδου. Απλά να έχετε υπόψη σας, επειδή και ο χρόνος τρέχει, θέλω από κάθε φοιτητή απόφυτο έτσι κάποιες σύντομες ατάκες για τη φοιτητική σας εμπειρία ή για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να αρχίσουμε με την κυρία Ελένη Βενεκτή. Ναι, γεια σας. Χαίρετε και από μένα. Είμαι η Ελένη Βενεκτή. Είμαι τεταρτοετής φοιτητρία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στον κλάδο του MIS. Τελειώνω τώρα, παίρνω πτυχίο. Είχα ακούσει για το MIS όταν τελειώσα το σχολείο. Είχα πάρει μέρος στο Handshake with ICT, ένα σεμινάριο που γίνεται στο Πανεπιστήμιο μέσω του κλάδου. Πήγα στο Πανεπιστήμιο, είδα αυτό το σεμινάριο, γράφτηκα στον κλάδο. Στο τρίτο έτος φοιτησής μου πήγα για internship. Έκανα κάποιους μήνες internship, ένα εξάμηνο. Μετά έγινα student assistant στο Πανεπιστήμιο, που πλήρωνα τα διδάχτρά μου, καθότου δούλευα στον κλάδο τον οποίο σπουδάζα, στο web development. Και έτσι έμεινα μόνιμη μέχρι τώρα υπάλληλος του Πανεπιστήμιου πάνω στο web development, σε αυτό που έχω σπουδάσει. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στον κύριο Μιχάλη Σαββίδη. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαι 20 χρονών και σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων με ειδίκευση στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Έχω ολοκληρώσει τα 3 από τα 4 χρόνια. Οι λόγοι που με οδήγησαν να επιλέξω το συγκεκριμένο πεδίο καθίστανται η αδιάλειπτη θέλησή μου να διευρύνω τις γνώσεις μου στο επιχειρηματικό κλάδο και η προσωπική μου ανάγκη να ανταπεξέλθω στις επαγγελματικές προκλήσεις και το δυναμικές ανταγωνισμό που συνεχώς αυξάνεται, κρίνοντας και διαλέγοντας την καλύτερη δυνατή επιλογή για τον οργανισμό που εργάζομαι. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει για μένα τις γνώσεις που χρειάζεται κανείς να γνωρίζει με πολύ αποτελεσματικές μεθόδους, προκειμένου να βοηθήσει όσο τη δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Η άμεση ανταπόκριση, η κατανόηση, η εξυπηρέτηση και η εμπειρία των καθηγητών μας αποτελούν αρρωγή για την πλήρη κατανόηση του μαθήματος. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα κριτήρια, η επιλογή μου για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ήταν ομόφωνη και σίγουρη. Τέλεια. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σαββίδη και να περάσουμε τώρα στον Κυριάκο Ηλία. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κυριάκος Ηλία και είμαι απόφυτος και πτυχίου και μεταπτυχιακού στον κλάδο της διοίκησης και τα δύο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο συγκεκριμένος κλάδος προσφέρει και προσωπική και επαγγελματική ανέλυξη. Οι γνώσεις που προσφέρονται τώρα σε όλους τους φοιτητές είναι ανεξάντλητες και προσφέρονται εν μέσω ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος, που είναι πλέον και το πιο σημαντικό. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, οι γνώσεις αυτές είναι που με οδήγησαν στο να δραστηριοποιηθώ στον ασφαλιστικό τομέα. Καταληκτικά, αυτά ήταν τα λίγα λόγια από εμένα, και καταληκτικά θέλω να πω και να προτείνω σε όσους το σκέφτονται ακόμη στο αν θα πρέπει να επιλέξουν τον κλάδο της διοίκησης, να σταματήσουν να το σκέφτονται, γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος είναι μια εξαιρετική επιλογή που θα ανοίξει πάρα πολλές πόρτες στο μέλλον. Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κυριάκο Ηλία και να συνεχίσουμε με τη Φωτεινή Σανιδά. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ είμαι Φωτεινή Σανιδά. Τελείωσα τώρα τον τρίτο χρόνο των σπουδών μου. Εμένα το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μου παρέχει φουλ υποτροφία. Εγώ θα πω για τον κλάδο μου ότι ο συγκεκριμένος κλάδος της Διοίκησης Ενεργείας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου καλύπτει πολλές μορφές εργασίας. Είναι καινοτόμος. Βασικά θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μελλοντικός
Εγώ σε αυτούς που το λένε έχω να απαντήσω ότι ο συγκεκριμένος κλάδος γενικότερα είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μέλλον. Δεν λέω ότι είναι ο πιο εύκολος κλάδος, αντιθέτως, αλλά όπως έναν πετράδι δεν μπορεί να γυαλίσει χωρίς τριβή, ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να σμιλευτεί χωρίς δοκιμασίες. Γενικά, σαν νεολαία, δεν μπορούμε να συμβιβάζομαστε με το μετρίο και πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο Λευκοσία μπορεί να μας δώσει τρόπους στους οποίους να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Και να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Μιλιακάκη. Θεόδωρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Θεόδωρος Μιλιακάκης. Είμαι δευτεροετής φοιτητής στο πρόγραμμα Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων. Επέλεξα από μόνος με αυτό το πρόγραμμα γιατί συνδυάζει την μεγάλη μου αγάπη την πληροφορική με τη διοίκηση και τα οικονομικά, κλάδους που είναι μεγάλη σημασία στη σήμερα ημέρα. Παράλληλα με τις σπουδές μου εργάζομαι ως student assistant στο IT του Πανεπιστημίου του Λευκοσίας, πράγμα που μου έδωσε την ευκαιρία να δω από πρώτη ματιά το πώς λειτουργούν αυτά τα πληροφοριακά συστήματα σε έναν οργανισμό και πώς μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη αξία στις επιχειρήσεις γενικότερα. Θα πρότεινα σε όλους τους νέους φοιτητές να σκεφτούν το MIS ως ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα, το οποίο τους δίνει μεγάλη ευελιξία στη μετέπειτα καριέρα τους. Τους ευχηθώ. Καλή να αρχίσουν όταν θέλουν να αρχίσουν. Να σας ευχαριστήσω όλους. Και πριν ολοκληρώσουμε, θα σας κάνω μία ερώτηση. Θέλω από τον καθένα, με την ίδια σειρά που μιλήσατε, να μου πείτε με μία λέξη πώς θα χαρακτηρίζατε τα μέχρι στιγμής φοιτητικά σας χρόνια. Πάμε. Ελένη. Με μία λέξη. Αξέχαστα. Αξέχαστα. Μιχάλη. Πώς θα χαρακτηρίζεις με μία λέξη τα μέχρι στιγμής φοιτητικά σου χρόνια. Okay, να περάσω στον Κυριακό. Εγώ θα έλεγα ανεκτίμητα. Ανεκτίμητα. Φωτεινή. Ξεχωριστά. Και ολοκληρώνω με τον Θεόδωρο. Θα έλεγα challenging, αλλά με την καλή έννοια. Ακριβώς. Πολύ σημαντικές λέξεις από όλους σας. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω και εσάς για τη συμμετοχή σας. Και ολοκληρώνουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδικτυακής ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκοσίας για το πρόγραμμα για τη Σχολή Μάλλον Διοίκησης Επιχειρήσεων. Να ευχαριστήσω πρώτα εσάς που ήσασταν μαζί μας, που μας παρακολουθήσατε και στη συνέχεια να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους των τμήματων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δεν θα μπορούσα φυσικά να παραλείψω φοιτητές και απόφοιτους της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που ήταν σήμερα μαζί μας και μας μίλησαν για τη δική τους ξεχωριστή φοιτητική εμπειρία και τα βιώματά τους. Εύχομαι να το επιτρέψουν οι συνθήκες σύντομα να μπορέσουμε να διοργανώσουμε κάτι αντίστοιχο και από κοντά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.